26 Ιούνιου έχουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και προγραμματίζουμε σε συνεργασία οι φορείς της πόλης μας μία σειρά εκδηλώσεων για το Σαββατοκύριακο, όπου καλούμε και τον πατραϊκό λαό να πάρει μέρος. Στον Νότιο Πάρκο θα γίνουν. Τι θέλουμε να σημειώσουμε πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο εμείς δεν το βλέπουμε με το συμβολικό του χαρακτήρα ότι έχουμε κάποια ημερομηνία που είναι η Παγκόσμια ημέρα και επειδή είναι η Παγκόσμια ημέρα κάτι πρέπει να κάνουμε ή κάτι πρέπει να πούμε. Για μας είναι μία μάχη ζωής, είναι μία μάχη καθημερινή και αυτό το οποίο είχαμε πει και σαν Δημοτική Αρχή όταν αναλάβαμε αλλά και στο παρελθόν, για μας όμορφη πόλη είναι η πόλη η οποία δεν έχει ανεργία, δεν έχει φτώχεια, δεν έχει παιδιά στην εξάρτηση. Και αυτό συμπυκνώνει και τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε. Κύριος στόχος από την μεριά του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής, είναι η πρόληψη. Θέλουμε, εκεί είναι το κυρίαρχο ζήτημα, να μην γίνει αποδεκτό και να μπει στη ζωή των ανθρώπων ότι μπορούμε να είμαστε και με τα ναρκωτικά και γι' αυτό και φωνάζουμε ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και όχι σε κάτι άλλο, διότι αυτό είναι αντίληψη, είναι τρόπο ζωής, είναι μία μάχη. Δίνουμε τη μάχη μας ώστε οι αιτίες οι οποίες φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα στα παιδιά μας, στην κοινωνία μας, να τις εξαλείψουμε και αυτό παράγεται από ένα σύστημα το οποίο δημιουργεί αυτές τις προϋποθέσεις, το θρέφει αυτό το, τα ναρκωτικά. Παλεύουμε επομένως και διεκδικούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός στα ζητήματα της πρόληψης, να μην περιοριζόμαστε σε αυτό που οι κυβερνώντες κάνουν, το πώς θα μειώσουμε τη βλάβη, ότι το θέμα είναι ιατρικό, είναι κοινωνικό θέμα και εμείς μπορούμε να πούμε ότι λόγω του κορονοϊού είχαμε σταματήσει εκείνη την προσπάθεια που των 43 φορέων της πόλης μας για να δημιουργήσουμε ένα κλειστό θεραπευτικό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ καθώς και τη λειτουργία πολυδύναμου συμβολευτικού σταθμού για όλες τις εξαρτήσεις, δηλαδή εκτός από τα ναρκωτικά είναι το αλκοόλ, το διαδίκτυο, ο τζόγος, που και φυσικά με αυτόν τον στόχο, σαν Δήμος δεν πάψαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να δίνουμε μεγάλη σημασία στον πολιτισμό, ιδιαίτερα στα παιδιά μας, με το χορευτικό του Δήμου, με μια σειρά δραστηριότητες που έχουμε για να, από τον πολιτιστικό οργανισμό, με την μουσική, με όλους αυτούς τους τρόπους που παρεμβαίνουμε να δυναμώσουμε τα παιδιά μας, να μπορούν τις δυνάμεις τους εσωτερικές να τις δώσουν σε άλλη κατεύθυνση και τα ζητήματα του αθλητισμού που δίνουμε πάλι μια μεγάλη σημασία και κάνουμε προσπάθειες τα παιδιά μας να κινηθούν σε τομείς που καλλιεργούνται, βλέπουν πράγματα και μπορούμε να κινηθούμε με ένα κεντρικό σχεδιασμό σε όλα τα μέτωπα.